Διεκόπη για το απόγευμα, πριν καλά-καλά ξεκινήσει η διαδικασία της συζήτησης στο Κοινοβούλιο των Σκοπίων για τις αλλαγές στο Σύνταγμα και την έγκριση των σχετικών τροπολογιών, καθώς όπως ανακοινώθηκε στο Σώμα, ο βουλευτής του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος, Τόμισλαβ Τούντεφ, του Πρωθυπουργού Ζοραν Ζάεφ, παραιτήθηκε. Πρόκειται για τον συντονιστή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Σοσιαλιστών. Σκοπιανά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι η παραίτηση του βουλευτή έγινε για να αναλάβει επικεφαλής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Ενώ από το κυβερνών κόμμα διαραίουν ότι εξακολουθούν να διαθέτουν την απόλυτη πλειοψηφία των 80 βουλευτών που απαιτούνται. Έξω από το κοινοβούλιο και παρά το τσουχτερό κρύο, δεκάδες πολίτες έχουν συγκεντρωθεί και διαμαρτύρονται για τις επιχειρούμενες αλλαγές στο Σύνταγμα. Το Σκοπιανό Κοινοβούλιο συνεδριάζει για να περάσει κάτι που ζητούν άλλες χώρες. Όχι εμείς, αλλά άλλες. Σήμερα είναι μια ημέρα συνταγματικών αλλαγών. Δεν έπρεπε όμως αυτές να συμβούν, γιατί δεν υπάρχει νομική βάση για κάτι τέτοιο. Το Σύνταγμα είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να υπάρχει πάνω από το 50% που να ψηφίσει υπέρ τους για να είναι έγκυρες. Το δημοψήφισμα απέτυχε και κατά συνέπεια δεν έπρεπε αυτά να συμβούν. Η κυβέρνηση αισιοδοξεί πάντως ότι η κρίσιμη ψηφοφορία στην Βουλή των Σκοπίων θα πραγματοποιηθεί το αργότερο στην Παρασκευή.